Καλημέρα. Είμαι στο άκρο του Ρωμαϊκού κάστρου της Ακροναυπλίας, εδώ που είναι τα πυροβόλα, τα πέντε αδέλφια. 1, 2, 3, 4, 5. Βλέπετε που έχει δέσει έξω ένα μεγάλο κουραζιερόπλιο, το Crystal Serenity. Αυτές κάτω είναι οι μπανιέρες, φυσική πισίνα που μαθαίναν τα μικρά παιδιά κολύμπη πριν φτιαχτεί το κολυμπητήριο. Αυτό εδώ είναι ένα καφέ εστιατόριο, το Αγνάτι, το οποίο ανοίγει, κλείνει. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, λειτουργεί, πρέπει να κατέβω κάτω. Και εκεί στο βάθος είναι ο ναυτικός όμιλος. Πριν μερικά χρόνια ήταν και καφέ. Αυτό το κομμάτι είναι το κάτω μέρος ή αρχή, τέλος πάντων το τέλος όπως το δείτε, του γύρου της Αρβανιτιάς, που κάνει το γύρο γύρω όλης της Ακροναυπλίας και ξεκινάει, καταλήγει στη πλατεία Αρβανιτιάς. Εκεί ο δρόμος είναι 30 Νοέμβρη. Θα πάμε μια φορά βόλτα και από εκεί για να γυρίσουμε σπίτι. Τώρα σκέφτομαι αν είναι να συνεχίσω το βίντεο. Sorry για το κούνημα, αλλά πρέπει να κατέβω σκαλάκια κλπ. Για να σας δείξω το Ρωμαϊκό κάστρο πώς είναι κάτω. Οι Φράγκοι λοιπόν όταν κατέλαβαν την πόλη το 1210, sorry τώρα αλλά πρέπει να προσέξω να κατέβω σκαλιά, φάω και τα μούτρα μου. Οι Φράγκοι λοιπόν όταν κατέλαβαν την πόλη το 1210 με 1212, αποφάσισαν τη Χερσόνησο, αυτή την Ακροναυπλία τέλος πάντων, να τη χωρίσουν σε δύο περιβόλους, τους οποίους ονόμασαν κάστρα. Στο μέσον περίπου της Χερσονήσου και άλλα σκαλιά υπήρχε αυτό που ονόμασαν Φράγκικο κάστρο, γιατί εκεί επέλεξαν να μείνουν, και στην άκρη της Χερσονήσου, σε αυτό δηλαδή που είμαι εγώ τώρα στο άκρο του, το Ρωμαϊκό κάστρο, για να μείνουν οι Έλληνες. Όπως καταλαβαίνετε, επισκεύασαν, έφτιαξαν κλπ. Κλπ. Διάφορα. Και υπήρχαν πολλές πύλες, ας πούμε σαν και αυτή είναι εδώ. Μετά το κατέλαβαν οι Τούρκοι, κάναν διάφορα και αυτοί, επισκευές προσθέσανε. Και στην περίοδο της ενετοκρατίας της Β' είναι αυτό, γύρω στο 1470, οι ενετοί πρόσθεσαν στο νότιο, στο πιο χαμηλό μέρος, ένα ακόμη κάστρο, το κάστρο των Τόρων. Αυτό δηλαδή που είναι κοντά στην πύλη της Ξηράς, όπως λέμε, κάτω από την πλατεία Αρβανιτιάς. Και έτσι η Ακροναυπλία έχει τρία κάστρα. Το κάστρο των Τόρων, στη μέση το Φράγκικο και στην άκρη το Ρωμαϊκό. Το οποίο όπως τώρα κατεβαίνω να βγω από τη μία του πύλη, βγάζει κατευθείαν σε αυτό το καφέ εστιατόριο που το λέμε Αγνάντι. Και εδώ είναι ο περιβόητος γύρω Σερβανιτιάς, που είπαμε είναι όλοι γύρω γύρω από την Ακροναυπλία. Τώρα θα γυρίσω να δείτε το Ρωμαϊκό κάστρο σιγά σιγά. Την πύλη που κατέβηκα και ήμουν εκεί πάνω, έτσι, στα πέντε αδέλφια, τα βλέπετε.
Εδώ έρχονται και κολυμπάνε. Είναι καθαρά τα νερά. Για να δούμε, το καφέ είναι ανοιχτό. Όχι. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Καταπληκτική θέα. Και αυτό το... η επιχείρηση ανοίγει και κλείνει κατά το δοκούν. Δεν ξέρω αν το δίνουν σε διαγωνισμό, είναι του Δήμου, δεν το έχω ψάξει. Καλό μεσημέρι.